Το πρόβλημα με τον COVID, δεν περιμένετε από μένα να σας το πω βεβαίως, είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση. Είναι μια πρόκληση την οποία αντιμετωπίζει η χώρα μας ολόκληρη. Ευτυχώς στην Αργολίδα υπάρχει πρόβλημα βεβαίως, υπάρχουν κρούσματα, αλλά δεν είναι στο βαθμό και στην έκταση όπως είναι σε άλλες περιοχές της χώρας μας. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα όμως. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι, ακολουθώντας και τις εγκυκλίους και του Υπουργείου Εσωτερικών, της κεντρικής κυβέρνησης του ΕΟΔΗ, αλλά και μετά από συζήτηση που έχει γίνει μέσα στα πλαίσια της περιφέρειας Πελοποννήσου, αφενός να δώσουμε άδεια, να πάρουν άδεια ειδικού σκοπού αυτοί που τη δικαιούνται, αρκετοί άλλοι υπάλληλοι να προσφέρουν την εργασία τους μέσω τηλεεργασίας. Υπολογίστε ότι λείπει ένα ποσοστό περίπου 50% των υπαλλήλων και αυτοί που είναι εδώ είναι αυτοί που με τον ένα ή τον άλλον τρόπο δεν μπορούν να λείπουν από την υπηρεσία ή τέλος πάντων ο αριθμός είναι αυτός ο απολύτως απαραίτητος για να μπορεί να λειτουργεί η υπηρεσία. Οι υπηρεσίες θα λειτουργούν. Αυτό που είναι σημαντικό λοιπόν είναι να μπορεί ο πολίτης. Ο πολίτης δεν μπορεί να έρχεται πλέον να ανοίγει την πόρτα και να μπαίνει, όπως αντιλαμβάνεστε, και για λόγους προστασίας των υπαλλήλων, για λόγους προστασίας των ιδίων των πολιτών, αλλά και για λόγους του ότι έτσι όπως είναι οι υπηρεσίες με αρκετό κόσμο να λείπει, δεν είναι δυνατόν να λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο που ήταν μέχρι σήμερα. Άρα, τι κάνουμε, έχουμε πάρει και δώσαμε ανακοίνωση, η οποία μοιράστηκε και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπου αναφέρεται και ενημερώνεται ο κάθε ένας πολίτης για το τμήμα που τον ενδιαφέρει, ποιος είναι ο αριθμός του τηλεφώνου και ποιο είναι το email, ούτως ώστε αν χρειάζεται η αυτοπρόσωπη παρουσία του να κλειστεί ραντεβού και να κανονιστεί το πότε θα έρθει, αν δεν χρειάζεται να μπορεί ηλεκτρονικά, μέσω της ηλεκτρονικής αυτής διεύθυνσης την οποία δώσαμε στη δημοσιότητα, να μπορεί να διεκπεραιώσει την υπόθεσή του ηλεκτρονικά και με τον τρόπο αυτό να εξασφαλιστεί ότι οι συνθήκες υγιεινής και αποτροπής της διάδοσης του κορονοϊού ότι τηρούνται απολύτως. Αυτό αφορά την περιφερειακή ενότητα. Όσον αφορά τους εργάτες γης και τα rapid test που έχετε δηλώσει ότι έχει πάρει περιφέρεια. Δεν έχουμε φτάσει ακόμη. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε τι γίνεται, δεδομένου ότι υπάρχει κρούσμα. Θα περιμένουμε σήμερα ή αύριο το πρωί το αργότερο και αμέσως στη συνέχεια θα μιλήσουμε με την διοικήτρια του νοσοκομείου και τον υποδιοικητή Ναυπλίου και με την κυρία Νέλα, την διευθύντρια της ΚΟΜΗ, ούτως ώστε να δώσουμε εμείς τα τεστ αυτά. Έχουμε συμφωνήσει ότι μέσω των κέντρων υγείας θα υπάρξει ο εφοδιασμός των κέντρων υγείας με τέτοιου είδους τεστ για να ξεκινήσει βεβαίως να ξεκινήσει τη διαδικασία ελέγχου των εργατών γης. Πόσα τεστ θα φτάσουν στην αγωγή? Συνολικά 800. Αυτό είναι αναλογικά. Έχουμε στείλει όμως έγγραφο, γιατί αυτό αφορά κυρίως την ελαιοπαραγωγή. Επειδή όμως εμείς δεν έχουμε μόνο ελιές, εμείς έχουμε και εσπεριδοειδή και έχουμε και πάρα πολλά συσκευαστήρια και χυμοποιία, έχω κάνει ξεχωριστό έγγραφο στον Περιφερειάρχη που ζητώ για την Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας επανάληψη, δηλαδή άλλα 2.500 τεστ, για να μπορέσουμε να επεκτείνουμε τον έλεγχο αυτό όσο δυνατόν περισσότερο. Θα ήθελα πάντως να συμπληρώσω ότι είναι απολύτως απαραίτητη εδώ η επίδειξη ευθύνης από πλευράς όλων των εργοδοτών των εργατών γης, όπως επίσης και των ιδιοκτών των συνεργείων. Ακούω διάφορα τα οποία βεβαίως δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικά, δεν μπορώ να σας τα διασταυρώσω, αλλά δεν φαντάζομαι να γίνεται αυτό το οποίο ακούγεται, ότι αποφεύγουν κάποιοι οι οποίοι έχουν συνεργεία με αλλοδαπούς εργάτες γης, ότι αποφεύγουν τον έλεγχο ή αποφεύγουν τους ελέγχους. Αυτό είναι πραγματικά μια επίδειξη κοινωνικής αναλγησίας
και δεν πρέπει να γίνεται. Αντιθέτως, πρέπει να προστατευτούμε. Εμείς, δόξα τω Θεώ, στην Αργολίδα, έχουμε δείξει ότι η μεγάλη διάδοση και διάχυση του ιού δεν υπάρχει. Δεν πρέπει όμως να ανοίξουμε μόνοι μας την Κερκόπορτα που να δημιουργήσει τέτοιο πρόβλημα. Πρέπει λοιπόν όλοι μας να πούμε ότι έλα να πιάσεις δουλειά, βεβαίως, σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να δουλέψει σε μια επιχείρηση, σε ένα συσκευαστήριο, σε ένα χυμοποιείο, σε ένα αγρόκτημα μεγάλο. Φέρε μας, κάνε όμως τεστ. Υπάρχει δυνατότητα να γίνει το τεστ και αν δεν γίνει μέσα από αυτά τα οποία προμηθεύουμε εμείς, μπορεί να γίνει στο νοσοκομείο. Υπάρχει δυνατότητα λοιπόν να γίνει το τεστ και φέρε μας ένα χαρτί που να λέει ότι είσαι αρνητικός στον COVID, για να μην μολύνεις τους άλλους, να μην μολύνεις τον εργοδότη, την οικογένειά του, τους υπόλοιπους εργαζομένους, την κοινωνία ολόκληρη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω ότι αυτό πρέπει να γίνει απέτηση όλης της κοινωνίας, δηλαδή μόνη, όλη η κοινωνία να μπορέσει να αναπτύξει και να επιδείξει εκείνα τα λογικά, τα ανακλαστικά στο κάτω-κάτω για την αυτοπροστασία της και το να μπορέσουμε να κρατήσουμε όσο το δυνατόν μακριά τον ιό. Το εμβόλιο έρχεται σε λίγο καιρό, δεν θέλει υπομονή, θέλει λίγο κοινή λογική για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που υπάρχουν. Τέλος, θα ήθελα να πω και για μια άλλη πολύ σημαντική κίνηση, η οποία γίνεται κυρίως από την ΚΟΜΗ, ότι θα υπάρξουν έλεγχοι σε συγκεκριμένα σημεία μεταξύ στην Αργολίδα. Δηλαδή μεταξύ Άργους Ναυπλίου, μπροστά στη Διεύθυνση Μεταφορών, αργότερα στο Κρανίδι, νομίζω την άλλη Πέμπτη, ή στην Επίδαυρο την Παρασκευή, θα υπάρξουν συνεργεία της ΚΟΜΗ, όπου όποιος δεν είναι σε καραντίνα ή όποιος δεν έχει νοσήσει, γιατί δεν έχουμε περιθώριο να ξοδεύουμε τζάπα τα τεστ, όποιος λοιπόν ενδιαφέρεται θα μπορεί να σταματάει με το αυτοκίνητό του, να υποβάλλεται στο τεστ κορονοϊού, ούτως ώστε να έχει την βεβαιότητα ότι δεν είναι ο ίδιος φορέας, ότι δεν νοσεί, και είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί αυτά είναι 300 περίπου τεστ σε πρώτη δόση, σε πρώτη φάση, και μπορούν οποιοδήποτε πολίτης Αργολίδας ή επισκέπτης να κάνει το συγκεκριμένο τεστ. Νομίζω ότι είναι μια εξαιρετική κίνηση από πλευράς ΚΟΜΗ, άλλη μία. Πότε γιατί θα είναι στην παραλιακή για να ξέρει ο κόσμος που θα πάει? Νομίζω θα είναι αύριο. Αύριο? Ναι. Εντάξει, είναι λίγα βέβαια τα τεστ για όλους τους αγωνιστές, ωστόσο, εν πάση περιπτώσει, είναι ένα πρώτο δείγμα, έτσι. Είναι λίγα τα τεστ, είναι πρώτη φάση, αυτό δεν σημαίνει ότι θα έρθουν περισσότερα και θα ήθελα στο σημείο αυτό να πω ότι η ΚΟΜΗ είναι ουσιαστικά κλάδος του ΕΟΔΗ, έχει κάνει εξαιρετική δουλειά. Οι γιατροί, οι οδηγοί, οι νοσοκόμοι και τα λοιπά που είναι στην ΚΟΜΗ πραγματικά έχουν ξεπεράσει τον εαυτό τους τον τελευταίο καιρό. Τώρα υπάρχει ανάγκη άλλωστε. Τώρα έχει φανεί πόσο πολύ χρειάζεται να τρέξουν για να μπορέσουν να κρατήσουν ασφαλείς όλους μας στο βαθμό του δυνατού.